Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Ανάπτυξη μπαίνουν 100 βασικά προϊόντα διατροφή με στόχο τη μείωση των τιμών. Δεδομένου ότι οι δε σούπερ μάρκετ αποστέλουν ήδη στι αρμόδιε υπηρεσίε τα τιμολόγια που αγοράζουν τα αγαθά από του προμηθευτέ, καθώ και τι τιμέ που τα πολλούν, η Δημαία θα εντατικοποιήσει του ελέγχου προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ισχροκέρδεια. τη βίση, κάπως... Πιο φτηνά, αλλού, πιο ακριβά. Όλα αυξάνονται και όλα τα έχουμε περιορίσει. Στα ραντάρ των ελεγκτικών αρχών θα μπουν τρόφιμα όπω γάλα, γιαούρτι, τυριά, ελαιόλαδο, ζυμαρικά, ρύζια, ψωμί, κρέατα, φρούτα και λαχανικά. Ελέγχοντα τι τιμέ χονδρική και λιανική και κατ' επέκταση το περιθώριο κέρδου των επιχειρήσεων. Η αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει πλέον έχουμε στεγνώσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος πάντως στην έκθεσή της για την νομισματική πολιτική εκτιμά ότι ο πληθωρισμός το 2024 θα περιοριστεί στο 3% από 4,2% το 2023 και 9,3% το 2022 και προτείνει δράσεις για την αποκλιμάκωσή του. Βράχει πρόθεσμα θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων ελεκτικών οργάνων, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του ανταγωνισμού και όπου χρειάζεται να επιβληθούν οι κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις. Η υψηλή ζήτηση λόγω τη τουριστική περίοδου, η μεγάλη άνοδο στη χονδρική τιμή στα 100 ευρώ ανά τον Ιούνιο, καθώ και η αύξηση τη διεθνού τιμή του φυσικού αερίου κοντά στα 35 ευρώ η μεγαβατόρα, δεν αποκλείεται να πιέσουν προ τα πάνω τα τιμολόγια του Ιουλίου. Τον Ιούλιο θα κυμανθούν κοντά στι τιμέ του ε, Ιανουαρίου. Τι είχε γίνει παραπάνω από ότι έπρεπε από κάποιου παρόχου, αύξηση τον Ιούνιο, και νομίζω ότι τον Ιούλιο ε, κάποιοι θα απορροφήσουν. Ε, την Στην ε, ε, την ε, ε. περίπτωση πάντως μεγάλων ανατιμήσεων στους λογαριασμούς ρεύματο, η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Μηχανισμού Προστασίας των Οικοκυριών.